Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι Player και αυτό θα είναι ακόμα ένα βίντεο Brawl Stars. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω 19.697 τρόπαια. Είμαι πάρα πολύ κοντά και 20.000. Πιστεύω θα προλάβω να φτάσω 20.000 πριν τελειώσω το Trophy League. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα ανοίξουμε αυτό το Big Box από εδώ πέρα. Θα ρίξουμε αυτά τα 4 boxes από εδώ. Αλλά το πιο σημαντικό, θα παίξουμε με τον Santa Mike. Το skin το οποίο το αγόρασα αλλά έκανα μια βλακεία και τέλος πάντων τώρα το πήρα. Θα παίξουμε λοιπόν αυτό το τέλειο skin, το οποίο το αγόρασα επειδή πολλοί στην πλειοψηφία που είχα βάλει είχατε πει ότι θέλω να αγοράσω τον Dynamic, οπότε αυτόν αγόρασα. Και μαζί με τον Dynamic πήρε κάτι τέλεια pins. Εδώ πέρα βλέπετε τον Άι Βασίλη, το δώρο, την καμπάνα, την κάλτσα και τον χιονάνθρωπο. Έχω βάλει λοιπόν τα δύο αγαπημένα μου, τον Άι Βασίλη και το δωράκι. Το οποίο είναι πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να παίξουμε. Θα παίξουμε solo εννοείται. Με τον Dynamic, Santa Mike βασικά. Αλλά πριν παίξουμε, να πω εδώ πέρα ότι έχουμε το παλιό skin του Brock, το οποίο. Δεν θα το πάρουμε σε αυτό το βίντεο, θα πάρουμε σε επόμενο βίντεο, στο επόμενο βασικά. Το οποίο είναι δωρεάν. Βασικά έτσι ήταν ο Brock παλιά. Οπότε λοιπόν πάμε να παίξουμε σε αυτό το map το οποίο δεν είναι καλό για Dynamic, το ξέρω, είναι τελείως εσχρό για Dynamic. Είναι πολύ καλό για Shelly, για Bull, για τέτοιους. Τέλος πάντων, εμείς θα ξεκινήσουμε. Έχω βάλει και το πρώτο gadget σε περίπτωση που ξέρω εγώ μας τρομίζει κάποιος ή σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε λίγο health ή κάτι τέτοιο και κάποιος μας κυνηγάει για να πάμε γρήγορα. Εδώ από κάτω βλέπετε έναν Brock ο οποίος έχει το skin το οποίο μας έδωσε σήμερα, το παλιό skin. Εδώ πέρα μας κυνηγάει και χάσαμε. Εγώ παιδιά σας το είπα, είναι πάρα πολύ κακό map για Dynamic, δεν είναι καλό. Δεν καταλαβαίνω πως έχασε τόσο εύκολα όμως, αυτό είναι το θέμα. Εδώ μας κάνει spawn σε ένα πολύ κακό σημείο. Γενικότερα παιδιά, ο Santa Mike και χωρίς να μου πείτε ότι θέλατε να το πάρω, εγώ ήθελα, δηλαδή ήταν έτσι κι αλλιώς το αγαπημένο μου skin, το ξενιάτικο δηλαδή. Εδώ είναι και μία νάνη. Είναι ή νάνη ή ο νάνη, όπως θέλετε πιστεύω τον λέτε. Εδώ είναι και ένας μπουλ. Και μας σκότωσε ο μπουλ. Δεν το καταλαβαίνω παιδιά πως σκοτώνομαι τόσο εύκολα. Χθες που είχε ένα επίσης χαλιά μάπια Dynamic που είχε πολλούς τοίχους, αλλά είχε στο κέντρο πολύ boost και ήταν πολύ καλό για Shelly. Έπεσα με έναν που το λένε Fusion που είναι από το club μου, duo. Και ενώ ξέρω εγώ εκείνος είχε πάρει, τώρα δεν θυμάμαι ποιον είχε πάρει, έχω πάρει Dynamic πάλι. Εδώ είναι και ένας bull, εντάξει, τώρα πεθάναμε. Αυτό σας λέω παιδιά. Τέλος πάντων, χτες που παίζα λοιπόν με αυτόν τον Fusion, παίξαμε σε αυτό το χάλια map, για μένα δηλαδή, που παίζα με Dynamic, και είχα κάπου 9 power cubes, δεν καταλαβαίνω πως έκανε τόσο πολλά kills, τέλος πάντων. Ευτυχώς μας έκανε spawn στο κέντρο, ανήκω με αυτό το box και θα κρυφτώ παιδιά, δεν καταλαβαίνω πως έκανε τόσο πολλά τροπέα σε τόσο λίγο χρόνο. Να πάμε εδώ και ένα pin. Αυτό που πήραμε. 8 brawlers ήδη, οκ, καλά πάει, 7, 6, οκ, πολύ γρήγορα πεθαίνουνε, τέλος πάντων. 3 λεπτά βλέπω εδώ πέρα είναι το βίντεο, εντάξει. 5. Επίσης αυτό το map είναι πολύ καλό για Τάρα, μπορεί να πατήσει τον gadget και να βλέπει σε όλα τα boosts τι γίνεται. Εδώ συγγνώμη, μοιρεύτηκα, τέλος πάντων. Εδώ είναι, εδώ τη Shelly τη βρήκαμε. Και την πετύχαμε. Ελπίζω να τη σκοτώσουμε. Μπα. Δεν τη βρίσκουμε. Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Να τη βρήκαμε. Δεν τη σκοτώσαμε, εντάξει. Το πέταξα απλά το super για να μην μου επιτεθεί. Για να τη βλέπω. Να τη εδώ πέρα είναι. Νάτι εδώ, πάλι τη βρήκαμε. Νάτι, μας έρχεται. Πάλι πέταξα το σούπερ όπου να είναι. Γενικότερα εγώ δεν ξέρω γιατί με το Dynamic πετάω δύο φορές. Σκότωναμε εδώ την Shelly πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι δεν ήταν η Τάρα, τέλος πάντων. Εγώ, όπως λέτε, όπως έλεγα πολύ συχνά με την Dynamic, πετάω δύο δυναμίτες μαζί. Ενώ πετάω δύο άμμο μαζί, τέλος πάντων, δύο δυναμίτες όπως σας λέει ο καθένας. Πάτω εδώ και ένα gadget γιατί καταλαβαίνετε ότι θα με σκοτώσει η Τάρα αυτή, έχει 8. Εδώ πέταξα λάθος στο σούπερ μου.
Εδώ πέθανε, εντάξει. Ωραία, λογικό ήταν αυτό, εντάξει, γι' αυτό την άφησε να με σκοτώσει. Αυτό το τροπέ, εντάξει, όχι και άσχημα. 5 λεπτά το βλέπω το βίντεο, 5 και 20, εντάξει. Δεν θα είναι και τόσο μεγάλο, αλλά όχι και πολύ μικρό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ συνήθως 10 λεπτά κάνω το βίντεο. Αλλά, τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε είναι μια σέλη κάπου εδώ μέσα, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι ένας crow, ο οποίος μας πατάει το δεύτερο gadget του. Γενικότερα σπάνια βλέπω κάποιον να πατάει κάποιον crow να έχει το δεύτερο gadget του. Δηλαδή είναι πολύ χειρότερο, πιστεύω. Ενώ η ασπίδα, ας πούμε, για crow που έχει το λιγότερο health του παιχνιδιού είναι καλύτερη, πιστεύω. Γι' αυτό. Δηλαδή, οκ, okay, καλό είναι το δεύτερο gadget του crow για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι και συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προτιμώ προσωπικά το πρώτο gadget. Παρόλο που δεν έχω τον crow, δηλαδή αρκετά πράγματα τα ξέρω για τον crow. Είναι μια σέλη, βλέπετε, μέχρι Power Cube, έτσι και μουρμής αυτή η σέλη τελείωσε. Εδώ ανοίγω αυτά τα boxes για να έρθει να τα πάρει όσο εγώ θα κάνω το super μου. Εδώ πέρα. Περιμένουμε. Ήρθε να δω ένα Σκάρλ. Σκοπός δεν ήταν να έρθει αυτός, αλλά τέλος πάντων. Πατάω εδώ ένα gadget γιατί καταλαβαίνετε. Εδώ δεν καταλαβαίνω, πάτησα το super μου αλλά δεν έγινε τίποτα, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. 6 λεπτά το βίντεο, εντάξει, πάρα πολύ καλά. 7 λεπτά τώρα. 6:59 βασικά, ναι. Ανοίγουμε εδώ το πρώτο box, πάρα πολύ ωραία. Εδώ κάτι έγινε σε αυτήν την ήττα, τη σκοτώσαμε πολύ εύκολα. Καλύτερο για μας. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Περιμένουμε εδώ, θέλω να περιμένουμε εδώ πέρα. Ελπίζω εδώ να μην είναι κανείς, δεν είναι κανείς, οκ. Εδώ είναι και μια τάρα, την είδα. Γενικότερα δεν ξέρω αν το είπα πριν, επειδή παιδιά έχω προσπαθήσει πολλές φορές να κάνω αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, ο Dynamic έχει πάρα πολύ καλά εφέ, δηλαδή το ότι πετάει αυτά τα, πώς τα λένε, τα, πώς είναι σαν γλυφιτζούρια, ξέρετε, το Χριστουγέννων, είναι πολύ ωραίο. Γι' αυτό ήθελα να το πάρω αυτό το skin, είναι απίστευτο. Και γενικότερα επειδή είχαν πει, επειδή βασικά είχαν πει ότι δεν θα ξαναφέρουν αυτά τα skins, ξανά, τα skins τα περσινά, οπότε γι' αυτό. Εδώ πετάει ένα super, το πετυχαίνω αυτό το bull. Εδώ μένει με 322 ζωή, δεν καταλαβαίνω πως έμεινε με τόσο λίγη ζωή. Εδώ τον σκοτώσαμε. Κάπου προς τα πάνω πρέπει να πήγε, προς τα κάτω. Νάτος εδώ πέρα είναι. Και τώρα με σόδον με έναν bull ο οποίος έχει 9 power cubes, μπορεί να με πάρει και με ένα super. Εδώ έκανα μια βλακία, νόμιζα ότι ήταν πιο μπροστά, αλλά τελικά ήταν πολύ κοντά μου. Στο boost εννοώ. Δεύτερος, δεν πειράζει. Τώρα λέω να πάμε να ρίξουμε τα boxes. Δύο τρόπα, εντάξει. Συνολικά δηλαδή, γιατί είχα χάσει κάποια τρόπα πριν. Εκτός αν έχω παιδιά κάνα quest να πάρω και τα powerpoints. Καλά, τέλος πάντων, πάμε να ρίξουμε τα boxes. Brawl box, τίποτα, τα ξέρουμε αυτά. Κι άλλο brawl box εδώ πέρα. Τίποτα. Ωραία. Big Box. Γενικότερα πιστεύω να τύχω κάποιο Star Power, δηλαδή ή της Νίτα ή του Σάντι. Δεν τα έχω τύχει ακόμα, αν με ρωτάτε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα τυχαίνω. Και είχα τύχει Mortis δηλαδή από Brawl Box. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα. Νομίζω τίποτα. Τίποτα, ναι. Και έχουμε και ένα Big Box από εδώ, το Trophy Road. Ελπίζω να είναι το χειρό μας Big Box για να μας δώσει, ξέρω εγώ, κάποιο Star Power όπως είπα και πριν. Πάμε να δούμε. Πολλά coins μας έδωσε, νομίζω τίποτα. Ναι, τίποτα. Και έχουμε και ένα τελευταίο Mega Box. Πιστεύω τίποτα. Για όσους δεν ξέρουν, αν έχει 6 items τυχαίνουμε κάτι. Αν έχει από 6 και πάνω τυχαίνεις κάτι. Αν έχει 5 και κάτω δεν τυχαίνεις τίποτα. Εκτός άμα ξέρω εγώ κάποιος τα έχει όλα μαξαρισμένα, όλους μαξαρισμένους και ξέρω εγώ του δίνει μόνο coins και κάτι άλλο, ξέρω εγώ gadget. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς.
5, τίποτα. Δεν πειράζει. Οπότε, παιδιά, αυτό το σημερινό βίντεο. Μας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γράψετε ένα comment και φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να κάνω περισσότερα βίντεο. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.